Πιο δεξιά ο Σαλπικίδης κάθετα για τον Σισε. Η μπάλα πέρασε, ευκαιρία για τον Γάλλο να πετύχει ακόμη ένα γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης ο Τζιμπρίλ Σισε σκοράρει και πάλι. 14ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα στα πηγάδια. Σισε χαιρετά τους φίλους του Παναθηναϊκού και πανηγυρίζει τον γκολ που δίνει προβάδισμα στην ομάδα του Νίκου Νιόπια. Εδώ είναι και πάλι φάση. Υπάρχει ο Τζάκη που τον καλύπτει και τον γκολ. Από εκεί και πέρα είναι εύκολη δουλειά για τον Γάλλο απέναντι στον Σπούρνινγκ. Τον εκτελεί για το 0-1. Ο Τζάκη είχε χάσει τη θέση του. Ο Τζάκη που γλίστρησε κιόλας στη φάση. Δεν μπόρεσε να τραβηχτεί καθώς γλίστρησε. 0-1 λοιπόν από τον Γάλλο. Κόντρα που βάζει ο Βάλλας, στρώνει την μπάλα στον Σισε και τον γκολ για τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους στο 26. Το 14ο γκολ του Τσιπρίου.